Νύχτα κόλαση πέρασε η Λέσβος με τις φλόγες να πυκνώνουν γρήγορα στο κέντρο υποδοχής Μόριας και την ίδια ώρα να πυκνώνει ανησυχία των μόνιμων κατοίκων. Ο πύρνος εφιάλτης που ξέσπασε στον καταβλισμό άφησε πίσω του καταστροφή αλλά και χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες άστεγους. Πολλοί από αυτούς αναζήτησαν καταφύγιο στα γύρω βουνά αλλά και στην πόλη. Συγκλονιστικές είναι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα και αποκαλύπτουν το σκηνικό της καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μόρια. Στιγμή αυτή το κέντρο έχει ολοσχερώς καταστραφεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες άνθρωποι άστεγοι. Αντιλαμβάνεστε ότι ο συνδυασμός του μεταναστευτικού και της πανδημίας σε αυτές τις συνθήκες διαμορφώνει μια κατάσταση εξαιρετικά απαιτητική στη διαχείρισή της. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11 χθες το βράδυ μετά από σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε μέλη του καταβλισμού για την άρνηση ορισμένων που διαπιστώθηκε πως είναι θετικοί στον κορονοϊό να τεθούν σε απομόνωση. Και οι 35 που έχουν βρεθεί θετικοί είναι άγνωστο το που βρίσκονται, με τον εντοπισμό τους να μην είναι πλέον εύκολος. Δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Όλα τα ασυνόδευτα ανήλικα είναι προστατευμένα και βρίσκονται είτε σε ασφαλείς ζώνες και περιοχές, είτε σε ξενοδοχεία στο νησί. Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στο κυβερνητικό επιτελείο και το Μέγαρο Μαξίμου. Η Λέσβος, με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους δημόσιας υγείας, ενώ εσπευσμένα με εντολή Μητσοτάκη μετέβησαν στο νησί οι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ολοκληρώθηκε προλίγου ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκτίμηση των χθεσινοβραδινών γεγονότων στη Μόρια της Μυτιλήνης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, στο νησί μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότι Μεταράκη, τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΗ, κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτη Χινάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τη φωτιά στη Μόρια. Όπως ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Μαργαρίτης Χινάς, θα μεταβεί αύριο στη Μόρια προκειμένου να επιθεωρήσει την κατάσταση. Μόλις επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φωτιά στη Μόρια. Το διαβεβαίωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνδράμει άμεσα την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα αυτές τις δύσκολες ώρες. Η Επίτροπος Σίλβα Γιώχανσον είναι σε επαφή με τους αρμόδιους υπουργούς. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στη Λέσβο, ενώ νωρίς το πρωί αναχώρησαν τρεις δημήριες στον ΜΑΤ από την Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.